Είμαι ο Γιώργος Οτοζίδης, είμαι μέλος του συντονιστικού του Συντονισμού των Συλλογικοτήτων και των Πολιτών ενάντια στις αυξήσεις των τιμών των εισιτηρίων του ΑΣΤ αλλά και για την δωρεάν μετακίνηση των ανέργων, των μαθητών, των φοιτητών, των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σήμερα είχαμε μια πολύ καλή συνέλευση, εκδήλωση εδώ στο Δημαρχείο. Τέθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του ΑΣΤ, το πώς με τις τελευταίες αποφάσεις η κυβέρνηση επιβαρύνει τους χρήστες και τις χρήστριες των αστικών συγκοινωνιών που είναι τα φτωχά λαϊκά στρώματα με 38 εκατομμύρια το 2015 προκειμένου να μειώσει ισόποσα τη δημόσια επιχορήγηση, πώς δηλαδή προσπαθεί να εφαρμόσει και στις αστικές συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης το μνημονιακό μοντέλο που λέει ότι μειώνω τις δαπάνες, επιβαρύνω τους χρήστες, κάτι ανάλογο και κατοχυρώνω στην προκειμένη περίπτωση τα κέρδη των μετόχων. Μην ξεχνάμε, ο ΑΣΤ είναι ένα ιδιωτικό μονοπόλιο. Στην πόλη μας δεν έχουμε άλλο μέσο συγκοινωνίας και βέβαια αυτό το εκμεταλλεύεται ο ΑΣΤ και με τις πλάτες της κυβέρνησης κάθε φορά καταφέρνει και διασφαλίζει τα κέρδη του, συνεχίζοντας την εκμετάλλευση του δικαιώματος στη μετακίνηση που πρέπει να είναι απρόσκοπτη η πρόσβασή του για όλους και για όλες, ανεξάρτητα από το εισόδημα που έχουν. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα προχωράμε στα επόμενα βήματα. Κατατέθηκαν πολλές προτάσεις για το τι μπορεί να γίνει και για την ενημέρωση αλλά και για την κινητοποίηση των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Και βέβαια το πρώτο βήμα, επόμενο βήμα, είναι η μεγάλη συγκέντρωση που ετοιμάζουμε το Σάββατο 22 του μήνα στις 12 η ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου. Και καλούμε όλους και όλες να είναι εκεί για να δώσουμε και το μήνυμα και στην κυβέρνηση αλλά και στη διοίκηση του ΑΣΤ ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα και σε αυτόν τον τομέα.